Γεια σας, είμαι ο Παναγιωτακόπουλος Θεοδόσης, πνευμονολόγος, ορθομοριακός ιατρός και συγγραφέας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνέργεια της αλόης με την τσουπνίδα. Η συνέργεια αυτή εκδηλώνεται σε τρεις επιμέρους τομείς. Πρώτον, στο αιμοποιητικό σύστημα, όπου η παρουσία αυξημένων ποσοτήτων σιδήρου από την τσουπνίδα μαζί με την αλόη βοηθάει στην αντιμετώπιση σιδηροπενικής αναιμίας. Δεύτερον, η παρουσία του πυρίτιου καθώς επίσης καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου που είναι σε αυθονία στην τσουπνίδα των οτών καθώς και στην αλόη βοηθούν και την καρδιά έχοντας καλύτερη συσταλτικότητα και εμποδίζοντας να εκδηλωθούν αρρυθμίες και στο αγκιακό τείχομα, το οποίο η μεν αλόη ανοίγει, διευρύνει, μειώνοντας τις φλεγμονές, το δε πυρίτιο σταθεροποιεί το τείχομα ώστε να μην συμπίπτει και να μην δημιουργεί στενώσεις στην πορεία του και συνακόλουθα να μην δημιουργούνται θρομβώσεις. Τελικό αποτέλεσμα, καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, αποφυγή θρομβώσεων, οξυγόνωση και των τελευταίων ιστών, μείωση αρτηριακής πίεσης και καλύτερη λειτουργία της καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ.